Εγκαινιάστηκε σήμερα το μεσημέρι το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο που εγκατέστησε ο Δήμος Βόλου στο Κοινωνικό Κέντρο Νέων Παγασών. Το σύστημα αποτελείται από 20 φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία μετά από μελέτη ενσωματώθηκαν στο κτίριο κατά τρόπο που δένουν αισθητικά με την όλη κατασκευή, καταδεικνύοντας ότι είναι εφικτό με σωστό πάντα σχεδιασμό η υπόθεση των μικρών οικιακών παραγωγών ενέργειας από τον ήλιο να γίνει πραγματικότητα. Ο Δήμος Βόλου έμπρακτα πλέον προχωρεί σε αυτό που έχουμε ως στόχο για μια πράσινη πόλη. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όλες τις κατασκευές που θα εξασφαλίσουμε ήπιες μορφές ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των κτηρίων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί. Ήδη ο Δήμος Βόλου έχει προχωράει και στη διαμόρφωση του προγράμματος Εξοικονομώ που θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για τέτοιες επιλογές για εξασφάλιση ήπιος μορφών ενέργειας. Το φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαταστάθηκε στο κοινωνικό κέντρο του ΔΟΗΚ θα παράγει περισσότερες από 2.600 κιλοβατόρες ετησίως, αντισταθμίζοντας 2,3 τόνους εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα το αντίστοιχο διάστημα. Σε πρώτη φάση, η ενέργεια που παράγεται θα διοχετεύεται προς κατανάλωση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτηρίου, ενώ στόχος είναι η σύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΗ. Το φωτοβολταϊκό σύστημα κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με χορηγίες εξειδικευμένων εταιριών. Μέχρι τώρα, το κοινωνικό κέντρο των Αλικών, όπως και όλα τα κοινωνικά κέντρα, ήταν μια κυψέλη δημιουργικής απασχόλησης, μια όαση πολιτισμού. Από σήμερα θα γίνεται και κέντρο παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο, αλλά και φυτώριο καλλιέργειας οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης για όλους τους συμπολίτες μας. Εν τω μεταξύ, η πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας ρωτήθηκε για το πρόβλημα με το βαγόνι του ΔΟΗΚ στον Άγιο Νικόλαο, όπου έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση από την προηγούμενη Παρασκευή μετά από σχετική καταγγελία της ΔΕΗ. Η κυρία Παπαστεφάνου τόνισε ότι το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την νόμιμη ηλεκτροδότηση του βαγονιού. Ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του 2001 δεν αποφάσισε να εγκατασταθεί νόμιμα. Όπως πολλά πράγματα πρόχειρα στείνονται και προσωρινά λειτουργούν μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, αυτό συνέβηκε εν αγνία μου, με το εκθετήριο των προϊόντων των ΑΜΕΑ. Εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα εκεί τώρα. Θα ηλεκτροδοτηθεί εφόσον πάρει την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη για να εγκατασταθεί μόνιμα το εκθετήριο εκεί και μετά να γίνει η απαραίτητη διαδικασία για την νόμιμη εγκατάσταση του ρεύματος.